Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επικοινωνία ο τίτλος της εκπομπής μας. Επί, τρεις τελείες, κοινωνία. Για όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα ή και ιδέες, ή και προγράμματα, ή και κόμματα, ή και εκλογέ που έρχονται μεθαύριο. Εγώ, θα το πω απόψε, δεν είμαι δημοσιογράφος. Κάνω αυτή την εκπομπή με ένα και μοναδικό σκοπό. Να γνωρίσετε τα πρόσωπα που θα είναι στο προσκήνιο μεθαύριο και θα διεκδικήσουν είτε την περιφέρεια είτε το Δήμο. Δεν μου αρέσει η επιθετική δημοσιογραφία προσωπικά, ούτε η εισαγγελική το ύφο που παίρνουν κάποιοι για να ανακρίνουν κάποιου ανθρώπου. Εγώ θέλω οι καλεσμένοι σε αυτή την εκπομπή να, να, μιλήσουν ανθρώπινα, να δείτε την προσωπικότητα του ατόμου και από εκεί πέρα εσεί αποφασίζετε. Γιατί μου λένε καμιά φορά, μα δεν κάνει εχμηρέ ερωτήσει. Εμένα ο ρόλο μου δεν είναι αυτό. Ο ρόλο μου είναι να έρθει ένα πρόσωπο που θέλει να διεκδικήσει μια θέση δημόσια, να τον δείτε, να τον ακούσετε, να δείτε την προσωπικότητά του και από εκεί και πέρα διαλέξτε ό,τι θέλετε εσεί. Αυτό λοιπόν είναι ο ρόλο μου και αυτό θα κάνω από, το, από στο εξή, αυτή την εκπομπή. Απόψε έχω μια εκλεκτή καλεσμένη. Μια πραγματική κυρία που ασχολήθηκε με την πολιτική και στη διαδρομή τη απάνω δεν ακούστηκε τίποτα για αυτήν. Είναι μια παλιά μου γνωστή, επειδή όμω η τηλεόραση απαιτεί τον πληθυντικό, είναι η, η, κυρία σκηνάρα, η κυρία η Σκυναράκη, Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Βλέπω τον ελληνικό καλώς. με τον πληθυντικό. Θα, τα <γραλικά> θα, θα <γραλικά> βρούμε. <γραλικά> θα τα βρούμε. Το, Το ανθρώπινο στη μέση. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Να ευχηθώ καλή αρχή και στο κανάλι, στο Νότο TV. Ναι. Δυνατό όνομα, ναι. καλό όνομα και καλέ διαδρομέ επικοινωνιακέ στην επικοινωνία, την εκπομπή που κάνετε κύριε Χιντιράκη, που μπορεί να μην είστε δημοσιογράφος όπως λέτε, αλλά έχετε ένα σπουδαίο προσόν. Έχετε σπουδάσει στο κοινωνικό πανεπιστήμιο. Είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, δίνει τα καλύτερα πτυχία, τα καλύτερα μεταπτυχιακά, τα καλύτερα διδακτορικά. Έχετε δει τον κόσμο αλλιώ, εντελώ διαφορετικά, στην καθημερινότητά του, είτε τότε που ξέσπαγε έτσι για να περάσει τις, σκέρας, μπόρες, ναι. τις μπόρες της εβδομάδας και να ξεφύγει έτσι με ένα καλό σαβατιατικό βράδυ. Ε, του δίνατε τη δυναμική και τη ζωντάνια έτσι να τα δώσει όλα για να ξεκινήσει δυναμικά τη βδομάδα του. Τον ζήσατε στην καθημερινότητά του, τον ζήσατε ως οικογενειάρχη, τον ζήσατε αλλιώ, τότε που ήθελε να διεκδικήσει κάτι, να βάλει ένα λιθαράκι στη διαδρομή του τόπου και έτσι λοιπόν Έχετε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του να διαμορφώσετε πραγματικά εκπομπές που θα δώσουν ε, την καλύτερη εικόνα στους πολίτες σε σχέση ε, ή μάλλον θα βοηθήσετε να ξεχκεπάσουμε εμείς που είμαστε ναι. εδώ τον εαυτό μας προς τους πολίτες ναι. για να πάρουν τη δική τους απόφαση. Αυτό που είπα, το ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι ναι, Την προσωπικότητα του, του Έτσι καλεσμένου. Ακριβώς. Κύριε Σινδράκη δεν ήταν η έκπληξη. Ότι θα κατέβετε ως υποψήφια για το Δήμο Ιρακλείου. Πολύ, πολύ, Θα διεκδικήσουμε το ναι, Δήμο Ηρακλείου. Ναι, πολλοί από εμά είχαν αναρωτηθεί τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, για το επόμενο βήμα. Και επειδή σας έχω γνωρίσει από παλιά και ξέρω ότι είστε ένα, ένα πρόσωπο που δεν μπορείτε να κάτσετε στο σπίτι. Εντάξει, είστε νοικοκυρά, είστε μητέρα, είστε σύζυγος, αυτά, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείτε να κάτσετε να μην ασχολείστε με τα κοινά. Γι' αυτό για μένα προσωπικά δεν ήταν έκπληξη όταν το άκουσα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία με την απλή αναλογική αυτή τη φορά, για πρώτη φορά που θα ισχύσει, ναι, και δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στη συνέχεια. Μετρήσατε καλά τις δυνάμεις σας όταν αποφασίσατε να κάνετε αυτή την κίνηση. Καταρχήν θα σα πω ότι πιστεύω σε αυτή τη ρίση του Πλάτωνα που λέει ότι όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται από ανθρώπου κατώτερου του. Άρα και οι χώρε και οι περιοχέ και η αυτοδιοίκηση, είτε πόλη είτε περιφέρεια, θα βαλτώσει αν όλοι εμεί που ζούμε σε αυτέ δεν βάζουμε το δικό μα το λιθαράκι. Είχα μια διαδρομή στο Κοινοβούλιο και στην Νομαρχία, Μια αποτελεσματική διαδρομή, γιατί η αυτοδιοίκηση, όντω για μένα, είναι ο πιο σημαντικό θεσμό στη διοικητική δομή της χώρας και ιδιαίτερα τώρα που περνάμε την χειρότερη κρίση, θα έλεγα, όλων των εποχών. Μια κρίση που συνεχίζεται, γιατί η κρίση θα ξεπεραστεί, κύριε Χινδυράκη, όταν ο πολίτης νιώσει ότι είναι δυνατός οικονομικά για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του και μέχρι σήμερα δεν το έχει ζήσει ακόμα. Η αυτοδιοίκηση λοιπόν όταν έχει ηγέτες είναι ο πιο σημαντικός στασμός που μπορεί να βοηθήσει και τους πολίτες και τη χώρα να ξεπεράσουν, είναι δηλαδή το εφ... την, κρίση... Να ξεπεράσουν την κρίση, μπορεί δηλαδή να, εξα... ε... να αξιοποιηθεί ως ένα δυναμικό εφαλτήριο ανάπτυξης είτε τ... του πολίτη είτε της χώρας, αρκεί να έχει ηγέτες ηγέτες που βάζουν μια δυναμική σφραγίδα και δεν αποποιούνται ευθυνών με βάση το φόβο μη τυχόν και μετά που θα φύγουν ε, τους του εγκαλέσει η κοινωνία ή αν θέλετε η δικαιοσύνη. Ε, πρέπει να ακροβατείς τον νόμο για να μπορέσει να δώσεις λύσεις και απαντήσεις στα ζητήματα των πολιτών. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ο πιο σημαντικός θεσμός. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ε, αξιοποιώντας ε, την εμπειρία, αξιοποιώντας τα όσα πήρα τη διάρκεια ε, της... Ε, από δύο βουλευτικές περιόδους και την ομαρχιακή σας... Την αυτοδιοίκηση, ε. αλλά και από το γεγονός ότι μετά που έφυγα από αυτά, δεν σταμάτησα να ενισχύω τον εαυτό μου, είτε στο θέμα της δουλειά μου, είτε στο θέμα της αυτοδιοίκησης. Ε, αξιοποίησα με τον καλύτερο τρόπο επιπλέον σπουδές διδακτορικές στην κοινωνιολογία, την οποία θεωρώ την βασίλισσα των επιστημών, γιατί διαμορφώνει ακόμα περισσότερο του ανθρώπου, του επιστήμονε και ιδιαίτερα του ανθρώπου που ασχολούνται με την εκπαίδευση ή τα κοινά. Και με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι τώρα που ο νόμο, όπω πολύ σωστά είπατε, άλλαξε εντελώ διαφορετικά με το νέο νόμο, τον κλεισθένει. Μια πρόκληση. Mm. Θεωρώ μια πρόκληση αυτό γιατί διαμορφώνει νέες συνθέσεις στα δημοτικά ή στα περιφερειακά συμβούλια, νέες συνθέσεις σε σχέση με, τις παρατάξεις, με τον αριθμό των παρατάξεων που θα συμμετέχουν, αφού τα ποσοστά θα είναι διαφορετικά και ο αριθμός των συμβούλων για κάθε παράταξη θα βγαίνει την πρώτη Κυριακή Σωστά. με βάση αυτό το ποσοστό και όχι με... με βάση το ποσοστό της δεύτερης Κυριακής. Και εδώ είναι μεγάλη πρόκληση. Ο ηγέτης που θα συνθέσει όλες αυτές τις διαφορετικές παρατάξεις, όλη αυτή τη διαφορετική ανθρωπογεωγραφία που θα συνδεθεί στα νέα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια. Μάλιστα. Είστε εκπαιδευτικός. Mm -hmm. ε, η, πρώτη σας, ε, η πρώτη σας επαφή με, τη, με την πολιτική δράση πώς έγινε. Δηλαδή, πώς αποφασίσατε να κατέβετε για πρώτη φορά ε, ως βουλευτή. Όταν ε, έδινα ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, ε, ήταν το μάθημα της ε, παιδαγωγικής, στην εκπαιδευτική διαδικασία και τί, ε, η καθηγήτριά μου αυτό το που μας έβαλε ήταν ε, αν η εκπαιδευτική πράξη είναι μια πολιτική πράξη. <Συσκοί> <Συσκοί> ε, όλοι είχαμε παραξενευτεί με αυτό το <Συσκοί> ερώτημα <Συσκοί> <Συσκοί> και κουβεντιάζοντας, ε, ε, γιατί είχε καταρχήν συζητηθεί στην αίθουσα και στη συνέχεια όταν ήταν η εξετάση μας έβαλε αυτό ακριβώς. Η εκπαιδευτική διαδικασία από μόνη τη είναι μια πολιτική πράξη. Γιατί τι κάνει, μεταφέρει ιδέε, μεταλαμπαδεύει στι νέε γενιέ αρχέ και αξίε. Μα αυτό κάνει και με την πολιτική. Απλά ταυτόχρονα έχει και δράση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την αυτοδιοίκηση. Που πρέπει τι όποιε αυτέ αρχέ, αξίε κλπ. να τι μετατρέψει σε πολιτικέ που υλοποιώντα τι θα απαντήσουν στα προβλήματα των πολιτών. Άρα λοιπόν, η εκπαιδευτική πράξη, ο εκπαιδευτικό είναι ένα πολιτικό. Και όσο πιο σωστό είναι, τόσο καλύτερη δουλειά κάνει. Είτε στην εκπαιδευτική πράξη μέσα στην τάξη του, είτε στην όποια διαδρομή ακολουθήσει με τα κοινά. Άρα, πάνω σε αυτά που είπατε, περισσότερο σα ταιριάζει η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπω σα είπα και προηγουμένω, είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμό. Κορυφαίο θεσμό. Θέλει ηγέτη, μπορώ να σα πω ότι για μένα ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης πρέπει να είναι πολύ πιο συγκροτημένος και επιστημονικά και κοινωνικά και συνολικά ως άνθρωπος από ότι ένας Υπουργός ή αν θέλετε ακόμα και ένας ακόμα σε υψηλότερη θέση. Ε, έχεις, είσαι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στα προβλήματα που βιώνει πολύ πιο κοντά από τον οποιονδήποτε, μπορεί να σε δει και να σε ακουμπήσει και έχεις χρέος να τον αφήνεις να σε βλέπει και να σε ακουμπά, γιατί είσαι, επιτρέψτε μου την έκφραση, το αποκούμπι του. Είσαι ο όμως που μπορεί να ακουμπήσει το πρόβλημά του. Και όποιες αποφάσεις Έτσι. σου τον επιδρούν άμεσα σε αυτόν. Τον επηρεάζουν άμεσα. καθοριστικά στη ζωή του και στη διαδρομή του, στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει ο ηγέτης στην αυτοδιοίκηση να είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα και να μην είναι κλεισμένος μέσα σε ένα γραφείο ή στον εαυτό του ή πολλές φορές στην παρέα του. Ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί στο μυαλό μου μέσα υπάρχει και μια άλλη σκέψη που δεν έχει σχέση με αυτό που έτωρα από Η σκέψη ότι αφού στον πρώτο γύρο εκλέγονται οι δημοτικοί σύμβουλοι και μπορεί να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιρακλείου να είναι και νέα ή και οκτώ συνδυασμοί, φοβάμαι τη συναλλαγή του δεύτερου γύρου. Δηλαδή ότι ο, ο Μπορεί να έχει μόνο 30% ναι, και να αναγκαστεί να κάνει ε, συνεργασίε. Ωραίο θα ήταν όπω το είπατε να είναι ηγέτης και να μπορεί να κάνει συνεργασίε. Αν δεν είναι, για την παραμικρή ναι. απόφαση θα πρέπει να γίνεται χαμό. Αν δεν είναι, πολύ σωστά το είπατε, για την παραμικρή απόφαση θα γίνεται μια κόλαση στο Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ηγέτη στην αυτοδιοίκηση ο ηγέτης που θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό που θα συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί η σύνθεση θα είναι εκ των πραγμάτων πολυσυλλεκτική, από διαφορετικούς συνδυασμούς. Πολλές φορές όμως τα προβλήματα αυτά κύριε Χιντιράκη, επειδή υπάρχουν και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες, υπάρχουν και μέσα σε μια και μόνο παράταξη. Το παρακολουθούμε ναι, 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 ναι. άλλωστε αυτό και αυτό πρόσφατα. ακριβώς το λόγο ο επικεφαλής της παράταξης ή η επικεφαλής της παράταξης θα πρέπει να είναι ηγέτη. Να μπορεί να διαχειριστεί την ανθρώπινη φιλοδοξία την προσωπικότητα του καθενός, που υπάρχουν άνθρωποι με συγκρότηση πολλές φορές πολύ υψηλότεροι και του ηγέτη, έτσι. Να και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διαχειριστείς ανθρώπιν, ε, το, το ανθρώπινο δυναμικό με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από το νομαρχιακό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό μου έδινε τη δυνατότητα να πάρω το 80% περίπου των Ομαρχιακών Συμβούλων. Άρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είχε πρόβλημα. Να περάσω ό,τι Να περάσω ό,τι θέλω. Δεν είναι όμω αυτό ηγέτη να περνά επειδή ακριβώ έχει μια πλειοψηφία mm. η οποία είναι ε, εν λευκό να περνά ό,τι θέλει. Η συναπόφαση του συνόλου είναι το καλύτερο. Αποτέλεσμα που μπορείς να δώσεις στην πόλη σου, γιατί όταν έχεις συνδιαμορφωτές τη συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, έχεις και καλύτερου πολλαπλασιαστέ τη δουλειά αυτή στη συνέχεια και υποστηριχτές στη συνέχεια, γιατί και οι πολίτες θεωρούν ότι αποδοχή. σέβεσαι να, ακριβώς, ακριβώς. του ανθρώπου που έστειλαν στο Δημοτικό ή στο, να, στο ναι. Περιφερειακό με Συμβούλιο. Είχαμε πετύχει λοιπόν παρά το γεγονό ότι είχαμε το 80% των Ομαρχιακών Συμβούλων. Να έχουμε το 90 με 95% των αποφάσεων στον Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα. Γιατί αυτό θέλαμε να πετύχουμε και όχι να επιβάλλουμε το δικό μα πρόγραμμα, παρά το γεγονό ότι είχε κυρωθεί με μια συντριπτική πλειοψηφία από του πολίτε και μάλιστα την πρώτη Κυριακή, αν θυμόσαστε. Συμφωνώ. Έτσι. Κύριε Σκυνεράκη, ο ασφαλώ θα έχετε ιεραρχήσει τα προβλήματα του Δημού Ηρακλείου, γιατί καιρό τώρα το μελετάτε το θέμα mm -hmm. και θα ξέρετε τι συμβαίνει. Ε, δεν είναι εύκολα Δεν είναι εύκολη λύση. Το Ηρακλείο είναι μια δύσκολη πόλη. Από όλε τι απόψει και από πολεοδομική άποψη, αλλά ίσω χρειάζεται ένα, όχι απλό ηγέτη, ένα άνθρωπο με πολλέ ικανότητε για να μπορέσει να τα καταφέρει. Έγιναν πολλά πράγματα. Να μην να δεν όλα τα τελευταία όχι, χρόνια. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Να μην δεν ήζουμε όλα. Έγιναν πολλά πράγματα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ατονία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στην παρούσα δημοτική αρχή. Αυτοί θα μα απαντήσουν γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζετε ότι μπορείτε εύκολα να φτιάξετε, α πούμε, το κυκλοφοριακό στην πόλη μέσα ή την καθαριότητα. Βάλατε δύο σοβαρά θέματα που είναι πράγματι τα αιχμέ του δόρατο των προβλημάτων μέσα στην πόλη μα. Κορυφαία θέματα, τα οποία παρά το γεγονό ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ιδιαίτερα για τα σκουπίδια έχουν δαπανηθεί τόσα χρήματα, δεν έχει υπάρξει η λύση εκείνη που θα δίνει ένα αποτέλεσμα για μια πολύ ευρωπαϊκή. Δηλαδή, αν καθίσουμε να δούμε τι ακριβώς καταναλώθηκε και τι αποτέλεσμα έδωσε, θα δούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια καθαρή διαδικασία, μια καθαρή λύση σε αυτό το θέμα, αλλά για αυτήν την καθαρή λύση και την καθαρή διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει συναπόφαση ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό mm. και μέσα από μια σωστή λειτουργία να δοθεί αυτή η απάντηση. Ε, σε σχέση με το θέμα των, του κυκλοφοριακού, κορυφαίο θέμα και δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, είναι και το θέμα τη στάθμευση των αυτοκινήτων. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όμω. Όπω πολύ σωστά είπατε, υπάρχει και ένα υλικό, ένα, ένα, ένα αριθμό έργων που έχουν υλοποιηθεί, έχουν δώσει μια διαφορετική εικόνα στην πόλη μα, αλλά υπάρχει στη συνέχεια μια στα, στασιμότητα. Γιατί να σα πω κάτι, δεν είναι αρκετά και μόνο τα τεχνικά έργα που έχουν φτιαχτεί στην πόλη μας εξαιτία mm. του ότι είχαμε το, το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα Τον Ολυμπιακών... των Ολυμπιακών Αγώνων και να χαρακτηριστεί η πόλη μας Ολυμπιακή Πόλη. Και εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε την τεράστια συμβολή τη της συντοπίτης σας μας, μιας γυναίκας δηλαδή, της Γιάννας της Αγγελοπούλου δασκαλάκη, η οποία ακριβώς ε, σεβάστηκε την πόλη μας και την ενέταξε στι Ολυμπιακέ Πόλει. Και δεν θα ξεχάσω, επειδή ήμουν βουλευτή τότε, Τη συλλογική συνεργασία όλων των βουλευτών που ήμασταν τότε, ε, να μην αναφέρω τα ονόματα, ναι, ναι, ναι. ήταν το σύνολο των βουλευτών, που ακριβώς δουλέψαμε στο να ενταχθούν έργα που δεν θα μπορούσε ποτέ να χαρακτηριστούν Ολυμπιακά, προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα και να δούμε την αλλαγή στην Λέω πόλη μας. Αυτό ήταν, αυτό ήταν κορυφαίο. <laughs> Λέω φόρος κροσού, παραλιακό <laughs> κλπ. Και, και εδώ έχει μεγάλη σημασία τότε, το πώς είχαν λειτουργήσει κάποιοι άνθρωποι και πώς είχε λειτουργήσει και ο πρώην δήμαρχος τότε, ο Κώστας Οασλάνης, που ήταν και ω μηχανικός και είχε παραδώσει πάρα πολλές μελέτες οι οποίες έδωσαν ένα υλικό έτοιμο για να μπορούν να δημοπρατηθούν άμεσα έργα. Ήταν κορυφαίο αυτό κύριε Χιντυράκη. Γιατί όπως εγώ δεν είμαι μηχανικός και όταν έβλεπα αυτό και κουβεντιαζόταν και λοιπά δεν μπορούσα να καταλάβω το νόημα της ύπαρξης μιας έτοιμη μελέτης. Σωστά. Όταν κουβέντιασα με τον αείμνηστο Σταύρο Καμπέλη, mm. έναν άνθρωπο που αγαπούσε πραγματικά τον τόπο μας, τη χώρα μας συνολικά και ήταν ένας ακούραστος εργάτης σε ό,τι αφορά την προσφορά για τη χώρα και την πόλη μας και την Κρήτη συνολικά, ε, μου είπε χαρακτηριστικά, του λέω, τι σημαίνει μια μελέτη, ε, Σταύρο μου. Μου λέει, πόσο θέλει να φτιαχτεί μια μελέτη, πολύ γρήγορα θα πω. Μου λέει, mm -hmm. το λιγότερο διάστημα που θα χρειαστεί στη χώρα μας, δυστυχώς, για να διαμορφωθεί μια μελέτη, είναι δυόμιση χρόνια. Καταλαβαίνει, το λιγότερο διάστημα. Και έχετε και ένα όρο εσύ, που το κουβερτιάζετε. Η ορίμανση. Αυτό είναι. Η ορίμανση, λοιπόν, ναι. της μελέτης. Ναι. Τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό Άρα όταν φιάζεσαι κάθε να λί... δώσει έργα να υλοποιήσει. Άρα Η σπουδαία παρακαταθήκη μια δημοτική αρχή στην επόμενη είναι να παραδώσει μελέτε έτοιμε για να μπορεί να τρέχουν έργα συνεχώ. Δηλαδή, όχι μόνο να κάνει έργα. Εδώ θα πρέπει να δούμε με προσοχή Υπάρχουν. και σεβασμό ιδιαίτερο τον απολογισμό του Δημάρχου για να δούμε τι ακριβώ θα παραδώσει στην επόμενη δημοτική αρχή. Γιατί αν παραλάβετε μηδέν από μελέτε, θα, θα πρέπει να τρέχει από να την να αρχή. Τρέκετε... Το Λέζεσαι αυτό κύριε Χιντιράκη και πιστέψτε με είναι πολύ επίπονο, πολύ επώδυνο και για τις ε, υπηρεσίες και για το σύνολο της ε, αρχής της, στην αυτοδιοίκηση είτε, προ, είτε για τον πρώτο είτε για τον δεύτερο βαθμό γιατί αν δεν έχεις έτοιμες μελέτες δεν μπορούν να τρέξουν έργα. Mm. Μου είπατε πριν από λίγο ότι ε, είναι άμεση, ε, ε, α, άμεσα αποδίδουν οι αποφάσεις ενός Δημάρχου. Ε, η καθημερινότητα του πολίτη δεν είναι το βασικό θέμα που πρέπει να λύσει ένα δήμαρχο, η καθημερινότητα, Ακριβώς. τα καθημερινά αυτό του προβλήματα. Λοιπόν, τα απλά, τα αυτονόητα πρέπει να δούμε. Α, γιατί ναι. ο λαό μα λέει: Άπια στα πουλιά, χίλια στον παρά. Μπορεί να καθίσω να σα απαριθμώ εδώ ότι θα φτιάξουμε και θα φέρουμε τη θάλασσα μέχρι εδώ που είμαστε, έτσι, mm, στο νότο στη Βη. Αυτό όμω καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο πια τα, τα καταλαβαίνει απόλυτα και γελάει. Κλείνει την ή αλλάζει κανάλι. Τα απλά τα αυτονόητα πρέπει να δούμε. Και ποια είναι τα απλά τα αυτονόητα. Η αναβάθμιση τη ποιότητα ζωή του, του πολίτη. Να το ζει στη γειτονιά του. Ηράκλειο, Δήμο Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο το ο Σταυρό στο κέντρο τη πόλης. Πόλης. Και... Mm, πόλη. Είναι, είναι, η πατέλεση, είναι και εκτό των τυχόνιων. Είναι ο είναι Πατέλε, είναι τα χωριά, και δίπλα στα 500 μέτρα ή στα 100 μέτρα, αν θέλετε. Είναι mm. η νέα Αλυκαρνασό. Είναι το Τέμενο. Είναι η Παλιανή, η παλιανή το, Γοργολαΐνη, το Γοργολαΐνη, τα χωριά μας δηλαδή και η παλιοί Δήμη από την αλικαρνασό μέχρι την Καρκαδιώτισσα και μέχρι τις ε, Πανασίτες. Όλα αυτά αν δεν τα δεί με την ίδια ζεστασιά και φροντίδα εκ των πραγμάτων δεν θα νιώσει ο πολίτης ότι έχει ε, τοπική κυβέρνηση η οποία πραγματικά αφουγκράζεται την αγωνία του, τα προβλήματά του και δίνει λύσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχουν και πολλές φορές οι απόψεις. Θέλω να φύγω, δεν θέλω να... Δεν με αναγνωρίζουν, είναι σαν να μην είμαι μέλος αυτού του Δήμου. Εμείς θέλουμε να δούμε λοιπόν τη Δημοτική Αρχή και με αυτή τη λογική έχουμε ξεκινήσει όπου για τον κάθε πολίτη, σε όποια γωνιά του Δήμου μας κι αν ζει και όποια κι αν είναι η ιδιότητά του να νιώθει ότι τον ακούμε και τον φροντίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Και... Ε, βασικά, η κάθε περιοχή που, που αναφέραμε πριν από λίγο έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Εκριβώς. Άλλα προβλήματα έχει η Παλιανή, άλλα το Κροκολαίνη, άλλα το κέντρο της Πόλης, άλλα η Καρνασό. Άρα, χρειάζεται ένα, ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει όλα. Δηλαδή, Δήμο Ιρακλή, όπω είπαμε, δεν είναι μόνο το κέντρο της Πόλης. Έτσι ακριβώ. Και ο επαιριαστικό Δήμο έχει αγροτικέ δυναμικέ περιοχέ. Ναι. Που παλαιότερα ήταν δυνατοί πυλώνε ανάπτυξη αγροτική οικονομία, για την αγροτική οικονομία. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό. Κάπω ε, κάπως φαίνεται να παραμελείται, σαν να μην σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και αγροτικές περιοχές πλέον στο Δήμο Ηρακλείου που θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και ιδιαίτερη πολιτική στήριξη. Δηλαδή έχετε την αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι όσα γίνονται γίνονται για το κέντρο της πόλης. Δεν την έχω την αίσθηση εγώ. Το εισπράττω από τους ίδιους τους πολίτες να το λένε. Εμείς λοιπόν το επόμενο διάστημα αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες είναι θεματικές συναντήσεις mm. σε κάθε γωνιά του, Δήμου μας, ανάλογα με την περιοχή και τα προβλήματά της, για να κουβεντιάσουμε με τους πολίτες από κοντά και να συνδιαμορφώσουμε και να εξειδικεύσουμε τις αρχές που αναφέραμε στον, στο, ξεκίνημα στο ξεκίνημα της παράταξής μας. Γιατί πραγματικά το Ηράκλειο αξίζει, οι πολίτες του αξίζουν, η Νέα Λικαρνασός αξίζει και δεν πρέπει να είναι σε καμιά περίπτωση να νιώθει παραμελημένη ούτε να νιώθει ότι είναι το αποπέδι και του φροντίζουμε να του φορτώνουμε όλα τα αρνητικά στοιχεία. Το ίδιο και το Τέμενος, το ίδιο και η Παλιανή, το ίδιο και το Γαρκολαΐνη. Αξίζει κάθε γωνιά της πόλης μας, αξίζει κάθε γωνιά του Δήμου μας, αξίζουν οι πολίτες. Mm. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε κοντά τους την επόμενη ιδιαίτερα μέρα, όχι μόνο στο Δημαρχείο, yeah. αλλά σε κάθε γωνιά για να βρισκόμαστε κάτω από κάθε πρόβλημα να σηκώνουμε και να βρίσκουμε τη λύση. Κυρίε και κύριοι, έχετε και μια πρόκληση μπροστά σα, αν εκλεγείτε μεθαύριο. Φεύγοντα το αεροδρόμιο από εδώ, αφήνει μια τεράστια περιοχή εκεί μεταξύ των, Αμερικανικών, των βάσεων ναι, και το... τη ΜΟΜΑ κτλ. Η οποία να, γίνει... Να ίσως... Να γίνει, να, γίνει... το νέο ελληνικό του Ηρακλείου. Βεβαίω και Μια τεράστια να... περιοχή που θα χρειάζεται ένα, ένα, ένα αναπτυξιακό σχέδιο να μεταφέρει το Ηράκλειο όλο προ τα εδώ. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Χιντυράκη, ότι εμείς πολύ νωρίτερα είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, τότε που κανένας δεν το είχε καν στο λεξιλόγιο του. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο το 2009, από τότε, το 2008 ακόμα νωρίτερα, από τότε που κουβεντιαζόταν το θέμα για το νέο αεροδρόμιο και είχαμε ξεκινήσει τις συναντήσεις με τον κύριο Σουφλιά, είχαμε πάρει και ειδικό συνεργάτη σύμβουλο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τον κύριο Δημητρίου, όχι τον Αντώνη, τον κύριο <laughs> Δημητρίου που είναι σήμερα πρόεδρο πρόεδρος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν ο ειδικό συνεργάτης μας πάνω στη διαμόρφωση πρότασης ακριβώς και για το αεροδρόμιο το νέο, αλλά και για τη διαμόρφωση πρότασης το πώς αξιοποιείται το αεροδρόμιο στη θέση του οποίου θα μείνει αυτό το κενό που λέτε mm. και έχουμε ένα master plan ψηφίσει ω νομαρχιακό συμβούλιο από υπάρχει, τότε δηλαδή κάτι. και υπάρχει κάτι που το έχουμε διαμορφώσει τότε που σας λέω κανένα άλλος δεν το είχε στο λεξιλόγιο του το έχουμε διαμορφώσει, θα χρειάζεται σίγουρα επικαιροποίηση γιατί την όποια φυγή του αεροδρομίου από εδώ θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πνεύμονας ανάπτυξης για την περιοχή της Αλικαρνασσού που θα είναι κορυφαίος. Επειδή ο χρόνο περνάει και γρήγορα, ή θέλω να πω πολλά πράγματα. Θα πάμε παρακάτω. Ε, έχετε στο συνδυασμό σα, ασφαλώ έχετε τον κορμό ήδη φτιάξει, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Sí, θα τον έχετε φτιάξει. Και εγώ. παραπάνω από τον το, κορμό. Το, τον το κορμό, το πιστεύω αυτό. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε το εξή, ότι βρίσκετε πρόσωπα αξιόλογα. Ξέρετε, με 10 συνδυασμού και με μήνυμο το 69, πώ είναι, 67 άτομα. Το, το μήνυμο... μήνυμο είναι 74. 74. Ah, 49 συγγνώμη. 49, ναι. Yeah. ναι. Όσο το Δημοτικό Συμβούλιο συν 30%. Σ, συν 50%. Α, 50 έχει ναι. πάει. Άρα είναι. Α, 74. Ο, περάσαμε. Άρα θέλουμε. Ε, δηλαδή θα έχουμε 700 υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου. 740 στο... περίπου. Και βάλει και τι περιοχέ. Τι άλλε ναι, 740, 740. Ναι. Να βάλουμε και τα τοπικά ναι. συμβούλια που ναι. τα διαμερισματικά, τα κοινωτικά. κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πω για τα τοπικά συμβούλια, τα διαμερισματικά κλπ. Ε, μπορούν να είναι οι μικρές κοινότητες, οι μικροί δυναμικοί δήμοι που θα mm. διαχειρίζονται και οι μικροί τοπικοί άρχοντες, όχι μικροί με συγχωρείτε, ε, βιώσιμες κοινότητες θα μπορούσαμε να τις πούμε με τους δικούς τους άρχοντες που θα μπορούσαν να αποφασίζουν και να διεκδικούν, να συνεργάζονται μαζί μα με τη Δημοτική και αρχή, αρχή Και, επι, και να έχετε επιτελικό ρόλο. Ακριβώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ακόμα πιο κοντά στον πολίτη αυτά τα διαμερισματικά συμβούλια. Για μένα, αυτά τα διαμερισματικά συμβούλια πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην διχάσουν τι κοινωνίε. Θα είναι σημαντικό να είναι αποφάσει των τοπικών κοινωνιών, καθαρά τα τοπικά συμβούλια, για να μην υπάρξουν έρηδε και να μην αρχίσουμε να έχουμε τα ξεχωριστά καφενεία όπως τα είχαμε ζήσει Τι... και δεν μας άρεσε και θέλαμε να κλείσουν αυτά τα κεφάλαια. Θέλουμε τους πολίτες ενωμένου, ενιαία είναι τα προβλήματά τους, να συνδιεκδικούν και να συναποφασίζουν για τη διαχείριση των δικών τους πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά δε, το... Το, το, κριτήριο, το κριτήριο που χρησιμοποιείτε για να, 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 να βάλετε κάποιο συνδυασμό σας. Το κριτήριο είναι, καταρχήν, πρέπει να είναι πολυσυλλεκτικά τα ψηφοδέλτια. Είμαστε ένας ανεξάρτητος καθαρά συνδυασμό. Δεν έχουμε καμιά κομματική στήριξη, άρα δεν έχουμε και κομματάρχε για να μας φτιάχνουν το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που διαμορφώνεται από την αυθόρμητη επιθυμία των πολιτών να συμμετέχουν γνωρίζοντας και την εμπειρία που υπάρχει, αλλά και τη λειτουργία που υπήρχε και τη συγκρότηση κλπ. Θεωρούν ότι του διαμορφω... δηλαδή, τους βλέπω να έρχονται με χαρά και μου αρέσει αυτό που γίνεται, εθελοντική προσφορά για συμμετοχή. Είναι κατανοητό ότι πάντα θα πρέπει να υπάρχει και η επαγγελματική εκπροσώπηση μέσα στο ψηφοδέλτιο, αναπεριοχές εκπροσώπηση, όλες οι κοινωνικές ομάδες δηλαδή, γιατί αυτό είναι το Ηράκλειο και έτσι πρέπει να αποτυπωθεί ο Δήμος Ηρακλείου και έτσι πρέπει να αποτυπωθεί και μέσα στο ψηφοδέλτιο. Και σαφώς υπάρχουν όλες οι ιδεολογικοπολιτικές προσεγγίσεις. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Χωρί να υπάρχει η κομματική mm. ταυτότητα. Άρα, υπάρχει η ιδεολογική. Άρα η η, η, κοκάδη, η κομματική δεν παίζει κανένα ρόλο για εσά. Νομίζω, σας. νομίζω ότι καμία, κανένα ρόλο. Mm. Ρόλο παίζει πολύ σπουδαίο η συγκρότηση του ανθρώπου σε σχέση, σαν προσωπικότητα εννοώ, και το θέλω του να βάλει τη σφραγίδα του στο να λυθούν προβλήματα στο Δήμο μα, στο να λυθούν προβλήματα για του συνανθρώπου μα, το να φτιάξουμε μια πόλη η οποία θα είναι πραγματικά ανθρώπινη θα είναι το κέντρο όπως είναι το κέντρο της Μεσογείου και θα εκπέμπει κατά αυτόν τον τρόπο, θα γίνει πόλος σπήρωσης και έλξης, θα γίνει φιλικό προς τον επισκέπτη, γιατί πραγματικά το αξίζει η πόλη μας, το αξίζει ο Δήμος μας συνολικά σε κάθε του γωνιά, το συγκροτικό μας πλεονέκτημα και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία ο Δήμος για να γίνει είναι ε, ο τουρισμός, το άλλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, επειδή έχουμε και τον περιαστικό δήμο, είναι ο αγροτικός τομέας και αυτά όλα, η σύζευξη αγροτικού τομέα και τουρισμού και πολιτισμού, που είναι τα τρία κορυφαία συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Κυρία Σινεράγη, ωραία θα ακούγεται η Δήμαρχος Ηρακλείου. Θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα, 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 χαρτιά του Δήμου, όλε οι ταμπέλε. Δεν πρέπει να γίνει και αυτό στο Ηράκλειο. Δεν είχε γίνει Θα ποτέ. είναι η πρώτη φορά στη ε, διαδρομή του Δήμου. <laughs> που η γυναίκα θα είναι δήμαρχο. Δήμαρχο Ηρακλείου. Εγώ να σα ευχηθώ καταρχήν να σα ευχηθώ κουράγιο γιατί έχει, έχετε πολύ αγώνα μπροστά σα. Έχουμε Έχ, δύο μήνε μπροστά μα, δύο μήνε και δύο εβδομάδε. Οι οποίε είναι πολύ, Ουσιαστικά η προεκλογική περίοδο θα αρχίζει στι 26 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Αλλά η κανονική είναι 26 Απριλίου ουσιαστικά. Άρα έχετε δύο μήνε. Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή. Έχετε δύο μήνε που πρέπει να κάνετε αυτό που είπατε πριν λίγο. Να πάτε από γειτονιά σε γειτονιά και να πιάσετε του ανθρώπου να κουβεδιάσετε μαζί του. Αυτό ε, είναι ένα βασικό στοιχείο. Θα προλάβετε να το κάνετε. Κύριε Χιντιράκη, το κάναμε αυτό στο νομού. Πολύ περισσότερο, πολύ, πολύ καλύτερα μπορούμε στο Δήμο, που είναι η έκταση μικρότερη και θα μας δοθεί η δυνατότητα να περάσουμε και να ξαναπεράσουμε και να κουβεντιάσουμε και να ξανακουβεντιάσουμε με τους πολίτες. Είναι μεγάλο θέμα να κουβεντιάζει μαζί τους. Κυρία Σινεράκη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν από μαζί μα. Είναι η πρώτη μα κουβέντα. Θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα και άλλε κουβέντε. Απόψε ήταν μια πρώτη γνωριμία. Να δούμε ποια είναι η Βαγγελία Σιενράκη, Ποια ήταν, τι έχει κάνει. Δεν είπαμε πολλά πράγματα τι έχει κάνει. Πήγαμε επιγραμματικά καλύτερα. Κουράζει το κόσμο να ακούει Νομίζω, πολλά πράγματα. Δεν θυμάται. Ο κόσμο δεν, δεν θέλει να ακούσει το τι έκανε. Θέλει να του δώσει την προοπτική. Αυτή. Και πάνω απ' όλα να του δώσει το ανθρώπινο εκείνο πρόσωπο σε σχέση με το πώ θα σταματήσει δίπλα του την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Χιμπυράκη. Σε προσεγγίσει να, να κάνουμε πιο, πιο μεγάλη Οπότε συζήτηση. Όπω θέλετε. Κυρίε και κύριοι. Ήταν η κυρία Σκυναράκη, υποψήφια δημοτική, ανεξάρτητη υποψήφια δήμαρχο Ηρακλείου και τη ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καλό σα βράδυ. Και πάλι μαζί, πριν από λίγο βιάστηκα και είπα καληνύχτα, αλλά δεν μπορώ να πω καληνύχτα γιατί έχω μια δεύτερη σιδηρά κυρία, μια κυρία και αυτή με κάπα κεφαλαίο, να συνεχίσουμε την οικοπή. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η κυρία Θεανό Βρέντζο Κορδαλάκη, την ξέρετε τόσα χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και τώρα θα την βρείτε μπροστά σα μεθαύριο να σα ζητάει την ψήφο σα, διότι συμμετέχει. Το κατεβαίνει, δεν μου αρέσει. Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία ω υποψήφια βουλευτή στο νόμο Ηρακλείου. Κύριε Σκορδαλάκη, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα, κύριε Χιντεράκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχα την εντύπωση, μετά από τόσα χρόνια που ασχολείστε με τα κοινά, ότι κάποια στιγμή θα αποχωρούσατε. Όχι από βάρεμάρα τίποτα, θα πείτε ότι α έρθουν και άλλοι. Και ξαφνικά μου έκανε μεγάλη έκπληξη η απόφασή σα να κατέβετε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχουν λόγοι. Ε, κύριε Χιντιράκη, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση αρκετά χρόνια, όπω γνωρίζετε και όπω είπατε. Από το 2002, από τότε στο Δήμο Ηρακλείου. 2006. Το 2002, δύο mm. θητείε. Ε, ασχολήθηκα με ένα τομέα ο οποίο μου άρεσε πάντα, ένα τομέα ο οποίο μου είναι πολύ προσφυλής και θεωρώ ότι είναι, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και χωράνε πολλά πράγματα ακόμα. Ε, είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα στον τόπο μας που έχει να κάνει με την κοινωνική πολιτική. Ε, στη συνέχεια το 2010 στην περιφέρεια. Πρώτη Σε υπεύθυνε θέσει και στα δύο και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Ακριβώς εξαιρετικά εξαιρετική τομεί. Στην Περιφέρεια το 2010, όπου εξελέγει πρώτη ε, σε σταυρού σε όλη την Κρήτη. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για αυτό που με τιμάει, γιατί είναι μεγάλη τιμή σε τόσε εκλογικέ αναμετρήσει να είσαι πάντα Μπά, πρώτο. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Ε. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη αυτή λοιπόν είναι που με έκανε... Ε, Καταρχήν να αποδεχθώ το 2011 τη θέση της Αντιπεριφερειάρχη από τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ε, γιατί δεν μπορείς να, να έχεις τόσους ανθρώπους να σε τιμάνε, να σε ψηφίζουν και λοιπά και στη συνέχεια σε να πεις όχι, εντάξει κατέβηκα αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα και λοιπά. Και γι' αυτό εγκατέλειψα για την καριέρα μου. Σωστά. Ε, τώρα να κάνω μια, μια, αναδρομή και να, να, να πω στους τηλεθεατές μας ότι όταν την πρώτη φορά Κατέβηκε η Θεάνο η Βρέντζο Κορδαλάκη στα δημοτικά πράγματα και βγήκε πανηγυρικά. Εμεί, όλοι που δεν τη γνωρίζαμε, δηλαδή, ρωτάγαμε ποια είναι η κυρία, Πώ έγινε να σπάσει το, το κατεστημένο ξαφνικά και να εμφανιστεί και όχι μόνο και με καλή σειρά στα δημοτικά, Και μετά, σιγά σιγά, μάθαμε για τα 28 χρόνια διοικητική ευθύνη σε, ένα, σε, μεγάλο τοπικό, σε μεγάλο τοπικό σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη, δεν χρειάζεται να το, να το πούμε, και μάθαμε και την υπόλοιπη δράση σα. Ακριβώ. Ε, δείτε κάτι, κύριε Χεντεράκη. Ε, Όντω, όπω το είπατε, είναι εξεπλάγεινο ο κόσμο τότε πολύ. <coughs> Θεωρώ ότι οποιοδήποτε, ε, ο κάθε άνθρωπο, από οποιοδήποτε μετερή βρίσκεται, είτε μία γυναίκα στην οικογένειά τη, είτε ένα άντρα στην οικογένειά του ή μέσα από τον κοινωνικό του χώρο, μέσα από τον επαγγελματικό του χώρο. Από οπουδήποτε βρίσκεται, αυτό που οφείλει να κάνει είναι να αγαπάει και να σέβεται τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι εφόσον αυτό το έχεις και το νιώθεις, ε, ε, σου δίνει και τη δυνατότητα ανάλογα με το τι μπορείς να κάνεις. Ε, ε, όλα τα χρόνια στην εταιρεία Χαλκιδάης, 28 χρόνια όπως είπατε, Εμένα μου δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσω πάρα πολύ πολύ, πολύ κόσμο και βασικά ε, τους ανθρώπους που έχουν να κάνουν χρόνια με την παραγωγή, τους επιχειρηματίες ε, και βέβαια τους εργαζόμενους και σε συνέχεια την επιχείρηση. Γιατί αυτά αν δεν καταφέρεις να τα κρατήσεις σε ισορροπία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν συνέχεια. Σωστά. Ε, δεν ήρθε λοιπόν ποτέ κανείς να ζητήσει να μιλήσει μαζί μας ε, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, ε, και να πούμε ότι ε, δεν θα μιλήσουμε είτε γιατί ανήκει στον ένα χώρο ή στον άλλο ή στον παράλληλο κλπ. Άρα, αγάπη στον άνθρωπο, ε, όραμα για τον τόπο. Ε, που σημαίνει τι, Σημαίνει ότι εγώ αυτό το οποίο έκανα όλα τα χρόνια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά σε συνεργασία με τον επιχειρηματία μέσα από αυτή τη διαδρομή ήταν η στήριξη στην τοπική κοινωνία, στην τοπική επιχειρηματικότητα, επί ουσίας, κοινωνικό έργο, αναπτυξιακό έργο ταυτόχρονα, γιατί στηρίζοντας τους μικρούς επιχειρηματίες και γενικότερα τους επιχειρηματίες όλους, τους τοπικούς, τι κάναμε, βοηθούσαμε στην ανάπτυξη του τόπου. Σωστά. Άρα στη δημιουργία, στη γιγάντωση της εταιρείας, ναι. άνοιγμα νέων καταστημάτων, δημιουργία, με τη δημιουργία λοιπόν των νέων αυτών καταστημάτων νέες θέσεις εργασίας, καλές θέσεις εργασίας, ακριβοπληρωμένες, γιατί όταν η εταιρεία πηγαίνει καλά και οι εργαζόμενοι σαφώς αμείβονται καλά, άρα είναι όλοι ικανοποιημένοι και βεβαίω η ευρύτερη αγορά. Άρα, άρα θα άρα, ανάπτυξη, η εμπειρία αυτή. Σα βοήθησε η εμπειρία αυτή στη, συνέχεια. Στο μέγιστο ε, βαθμό. στο μέγιστο βαθμό. Στο ε? μέγιστο βαθμό. Γιατί όσα αυτά που κάνατε εκεί ή που θέλατε να κάνετε, θα μπορούσατε να, τα, τα πραγματοποιήσετε στο μέγεθο ενό νομού πια. Ή ενό Δήμου. Έτσι της, δεν είναι. Τη Κρήτη ολόκληρη. Και τη Κρήτη στη συνέχεια. Σωστά. Αυτό ήταν λοιπόν το όραμά μου εμένα, ναι. ερχόμενη στην περιφέρεια Κρήτη. Ε, επί τη ουσία, ποιε είναι εκείνε οι πολιτικέ, τι οποίε πρέπει να θεσμοθετήσουμε ε, και να, ε, στρατηγικά να δούμε και στη συνέχεια να τις υιοθετήσουμε και να τις υλοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τον τόπο. Κύριε Χιντήρα, για και αυτό το οποίο χρειάζεται πάντα και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με την κρίση που μας στίζει τον τόπο μας, γιατί η κρίση εξακολουθεί και θα είναι και για πολύ ακόμα, η κρίση δεν... ήρθε για να μείνει. Χρειάζονται ριζοσπαστικές κινήσεις, χρειάζονται αποφάσεις ε, ουσιαστικές, δυνατές χρειάζεται να, να γίνει μια επανεκκίνηση της, της οικονομίας με πολύ συγκεκριμένα αναπτυξιακά εργαλεία με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές χρειάζεται λοιπόν αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο χρειάζεται ο τόπος είναι ε, πρώτα απ' όλα νέες επενδύσεις και μεγάλες επενδύσεις θα φτάσουμε και όμως εγώ θέλω να, να, να πάω λίγο πιο πίσω να ρωτήσω το εξής. Ε, σας έπεισε ο Κυριακό Μητσοτάκης ότι είναι ο κατάλληλο άνθρωπος για να αυτά που λέτε μέχρι τώρα. Πώς σας έπεισε. Ε, Κουβεντιάστε μαζί του. Ναι, να σας πω. Ε, με, συναντήθηκα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στην Βουλή. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αρκετή ώρα η οποία ήταν ικανή για να συζητήσουμε ουσιαστικά πράγματα και βασικά πράγματα για να μπορέσω να δω ποιο θα είναι ο άνθρωπο με τον οποίο πρόκειται να συμπορευθώ, εάν πάρω μια τέτοια απάντηση. Κύριε Χιντριάκη, είδα έναν άνθρωπο ιδιαίτερα φίλο, έναν άνθρωπο μετριοπαθή, δημοκράτη, μάνατζερ mm. αποφασισμένο και γνώστη ε, των προβλημάτων που έχει ο τόπος αυτή τη στιγμή και των πρωτοβουλειών που πρέπει να πάρθουν των πολιτικών που πρέπει να δρομολογηθούν, προκειμένου ο τόπος να πάει καλύτερα. Mm. Να φύγουμε από όλη αυτή τη μακροχρόνια κρίση που περνούμε τα τελευταία χρόνια, να αρχίσει ο τόπος να παράγει πλούτο και οι άνθρωποι του να περνούν καλύτερα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας ζητούμενο, αυτό δεν είναι. Η ανασχόλησή σας μέχρι τώρα στα κοινά είχε προσωπικό κόστος για τη Θεάνο Βρέντζου Σκορδαλάκη γενικά η ενασχόλησή μου, όχι μόνο με τα κοινά, αλλά και σαν μεγαλοστέλεχο σε μια εταιρεία η οποία για, για, τόσα χρόνια και μάλιστα στα χρόνια που η οικογένειά μου και τα σ, παιδιά μου ιδιαίτερα... Σα Σας θερήθηκαν τα παιδιά σας? Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό. Και αν θέλετε είναι αυτό το οποίο, για το οποίο δεν μπορώ να πω ότι νιώθω και ιδιαίτερα καλά, δηλαδή είναι αυτό, έχω ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό έχω μέσα μου ένα μεγάλο κενό. Πάντα το είχα. Ερχόταν όμω πάντα η αγάπη του κόσμου από την άλλη πλευρά για να ισορροπήσουν αυτά τα δύο. Δεν ξέρω κατά πόσο απόλυτα μπορούν να ισορροπήσουν, κύριοι Χεντράκη, γιατί όταν μια μάνα στερείται στην καλύτερη ηλικία ε, τι ε, καλύτερε στιγμέ που σου δίνουν τη μεγαλύτερη ευτυχία, και σε ολοκληρώνουν σαν άνθρωπο από τα παιδιά τη. Δεν της... αναπληρώνεται εύκολα. Δεν ε? ναι. Α. Η μάνα που θα πει δηλαδή ότι αυτό αναπληρώνεται, δεν λέει αλήθεια. Ωστόσο, ε, ξαναλέω ότι η ικανοποίηση μεγάλη και το αγκάλιασμα του κόσμου, η μεγάλη αγάπη του κόσμου που εμένα μου δείχνει πάντα, έρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό να, να χαμηλώσει έτσι. Είχατε το. την απόλυτη συμφωνία αυτή τη φορά τη οικογένεια, ή είχατε δι κάποιε διαφωνίε μέσα, γιατί όταν είπατε, άντε θα, θα, πάω για βουλευτή εάν, εάν δεν, δεν έχει τη στήριξη τη οικογένεια, δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Ο πατέρα μου λίγο. <χαι> εντάξει, ο πατέρα μου λίγο μου είπε. Θεανό, που πας, ρε, θεανό. Ναι, να ξεκουραστεί σε λίγο <laughs> κλπ. Αλλά εντάξει αυτό μετά χάρηκε και όλοι μαζί στηρίζουν στην προσπάθεια αυτή η οποία ε, ε, είναι μια οραματική προσπάθεια, δεν σα κρύβω. Yeah. Ε, δεν πήρα δηλαδή μια απόφαση για να πω ε, ούτε και είχα ανάγκη ούτε από καρέκλε, ε, κύριε Χιντεράκη, και δεν με ενδιαφέραν καρέκλε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προσφορά στον τόπο. Από οποιαδήποτε θέση. Από οποιαδήποτε θέση. Και γι' αυτό επιμένω ότι από οποιαδήποτε θέση μπορεί να προσφέρει. Ε, αλλά ε, η Βουλή τώρα, το να πάει κάποιο στη Βουλή είναι και το ανώτερο αξίωμα το οποίο μπορεί να. γιατί είσαι εκλεγμένο, εκλέγεσαι στη Βουλή, δηλαδή ένα βουλευτή εκλέγεται. Άρα, με την τιμή του κόσμου, πάλι του ανοίγεται ένα τέτοιο δρόμο για να πούμε ότι αύριο μεθαύριο θα πάνε όλα καλά και θα, ε, θα έχουμε μια τέτοια θέση. Ε... Κύριε Σκορδαλάκη όμως κατεβαίνετε, κατεβαίνετε, δεν μ' αρέσει πάλι να το λέω, ε, συμμετέχετε σε εκλογές σε μια, όπως είπατε και πριν από λίγο, σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά ε, συγκυρία. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι, είναι ένα μεγάλο τόλμημα. Δηλαδή θα βγείτε βουλευτής. Έχετε αναλογιστεί τι προβλήματα θα, θα αντιμετωπίσετε. Θα πάτε και πριν από λίγο ότι η κρίση ήρθε και θα μείνει. Ναι. Είστε ε, τόσο αισιόδοξοι. Από τον μισοτάκι ή από τους, αυτούς που κάνατε ότι θα τα πάτε μπροστά, ότι θα τα προχωρήσετε ένα βήμα. Κύριε αυτονοί αυτονόητο δεν είναι τίποτα. Χρειάζεται μαχητικότητα, χρειάζεται πείσμα, χρειάζεται εργατικότητα, χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται ε, ε, να αγωνιστούμε, να αγωνιζόμαστε. Έχουμε χρέος να αγωνιζόμαστε. Και ιδιαίτερα σε αυτή την ιδιαίτερη. Ε, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο το τόλμημα και είναι και με πολύ μεγάλη πρόκληση. Ιδιαίτερα σε τέτοιε εποχέ ναι. που πραγματικά η κρίση είναι πολύ μεγάλη. Ε, και είμαι από του ανθρώπου που έχω αποδείξει ότι στη, στη, στην, στην πορεία μου ξέρω να αγωνίζομαι, ξέρω να επιμένω. Ε, και πιστεύω ότι ε, μετά από τόσα χρόνια, ιδιαίτερα στην περιφέρεια που ασχολούμαι τώρα 8 ο χρόνο που είναι, Χωρίς να λείψω καμία μέρα, καθημερινά και ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέχρι και πολύ αργά το βράδυ, γιατί για να μπορέσεις δεν είναι εύκολο. Για να μπορέσεις πραγματικά να, να, να ολοκληρώσεις μία στρατηγική με πάρα πολύ κόσμο και τους ευχαριστώ απίστευτα όλους τους συνεργάτες για όλη τη στήριξη όλα τα χρόνια, γιατί καθαρά εθελοντικά οι περισσότεροι, δουλέψαν και εξακολουθούν και στηρίζουν κάποιοι άνθρωποι ε, επί καθημερινής βάσης, αυτό το οραματικό έργο ε, ε, και καταφέραμε πράγματα. Ε, το ίδιο οραματίζουμε και σήμερα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα οχτώ χρόνια, αλλά είναι αρκετά αυτά τα οποία... Είναι στην άκρη και που χρειάζονται στήριξη για να προχωρήσουν. Για να δώσουν όλη εκείνη την ανάπτυξη που χρειάζεται που στον χρειάζεται. τόπο. Γυρνάτε στα χωριά. Σίγουρα έχετε ξεκινήσει περιοδίε. Τι ανταπόκριση συναντάτε, Εγώ βρίσκω μεγάλη ανταπόκριση. Εμένα Με ο κόσμο τον αγαπάει, κύριε Χιντιράτζη. Mm. Και βεβαίω εκφράζει και την αγωνία του παράλληλα για αυτά τα οποία συζητάμε τώρα εμεί εδώ οι δύο. Εκφράζει την αγωνία του. Ε, ναι, για να βοηθήσουμε μέρα, ε. για την επόμενη μέρα. Να βοηθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλά ασχοληθείτε, κάντε πράγματα. Ο τόπο είναι πάρα πολύ πίσω, κύριε Χιντυράκη. Ο τόπο πρέπει να σταματήσει πια αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η συνεχόμενη φτώχεια. Mm. Ε, όταν το 2007 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας ήταν, που το γνωρίζει πια ο κόσμος, 300 με 310 δις, και σήμερα έχει φτάσει στα 185. Ε, όταν ε, το κατακεφαλήν εισόδημα το 2007 του Έλληνα ξεπερνούσε τις 24.000 δολάρια, και σήμερα έχει φτάσει στα 17, αυτά από μόνα τους είναι αρκετά για να αντιληφθούμε τη φτωχοποίηση την οποία περνάει σήμερα ε, ο Έλληνα. Ε, λέμε ότι εντάξει, μετά από 8 χρόνια είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εγώ δεν βλέπω καλύτερη κύριε Χιντυράκη. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που συναντώ καθημερινά και στο γραφείο μου και στα χωριά που με βρίσκομαι και μιλάω και... καταρχήν με το κοινωνικό παντοπολείο μέσα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων που διαχειριζόμαστε και σαν κοινωνική πολιτική που, στην κοινωνική πολιτική που είμαι υπεύθυνη είναι ταχεία είναι ταχαία η αύξηση ανθρώπων σε καθημερινή που... βάση των ανθρώπων που χρειάζονται... Ανάγκες, ακριβώς, τεχνίδες. που χρειάζονται, που έχουν ανάγκες. Σωστά. Και άνθρωποι που μέχρι χθε ήταν καθόλου αξιο... Αξιο... αξιοπρεπείς. Αξιοπρεπείς είναι έτσι κι αλλιώς, ναι, αλλιώς αλλά ναι, αλλιώς, που, που μπορούσαν αλλιώς, ναι. να ζήσουν... Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, που ζούσαν μια χαρά με αξιοπρέπεια, με ένα καλό εισόδημα κλπ. Και σήμερα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. 400.000 χιλιάδες νέοι επιστήμονε στο φύγει. εξωτερικό, κύριε Χιντεράκη. Ε, δηλαδή, ε, είναι, είναι, κατά την άποψή μου, απλά τα πράγματα. Δύσκολα, αλλά απλά. Πού που υπάρχει η δυσκολία, Η δυσκολία για μένα υπάρχει στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και γνωρίζουν να δουλέψουν με μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Επενδύοντα στου βασικού αναπτυξιακού πυλώνε τη Ελλάδος προκειμένου να δημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει να δημιουργηθούν όπω είπαμε: μεγάλε επενδύσει, νέε θέσει εργασία, καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι για να δώσουμε κίνητρα να γυρίσουν και από το εξωτερικό. Όμω δεν ασχολούνται. Άρα λοιπόν, χρειάζεται αφενός να ασχοληθούν όλοι εκείνοι, ή τουλάχιστον κάποιοι, που έχουν εμπειρία, που έχουν αποδείξει στη ζωή τους τι έχουν κάνει, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, Σωστά. εργατικότητα, εντιμότητα, ήθος, όραμα, αποτελεσματικότητα, ομάδες. Και να δουλέψουμε σε ομάδες. Έχετε ένα πλεονέκτημα κύριε Βρέζος, ξέρετε ποιο. Ότι σα εύχομαι να, πείτε, να πάτε στην Βουλή, έτσι. Έχετε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με του άλλου. Έχετε ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και ξέρετε τα άμεσα προβλήματα σπίτι με σπίτι. Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση από έναν άνθρωπο, ένα επιστήμονα που πηγαίνει κατευθείαν στη Βουλή και δεν έχει ζήσει την πραγματικότητα την κοινωνική. Γι' αυτό άνθρωποι που σαν και εσά κατέχουν τα θέματα αυτά, τα καθημερινά των ανθρώπων του χωριού, τη πόλη, είναι χρήσιμοι να μπουν στην, 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 στην κεντρική Έχουν άμεση γνώση των πραγμάτων. Το έχουν ζήσει στο πετσί του. Και μην, ξεχνάτε, και μην ξεχνάτε, κύριε Χιντρέτσι, ότι έχω μεγαλώσει και σε ένα μικρό χωριό. Στο χαράκι, στο Μονοφάτσι. Στο χαράκι, στο Μονοφάτσι, από μια πολύ τεκνή οικογένεια. Ε, με δυσκολίε, γιατί οι άνθρωποι και ιδιαίτερα προηγούμενα χρόνια και σήμερα στο χωριό α, δεν, α, έτσι. Είναι, δεν είναι ποτέ, δεν είναι όλα α, ρόδινα. Σωστά, σωστά. Δυσκολίε, αλλά ταυτόχρονα όμω ε, αξίε τις οποίε κουβαλάνε με αξίε που κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με βαθιές αξίες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε νέα μοντέλα ανάπτυξης, αλλά στηριζόμενη σε αυτές τις βασικές αξίες. Έχετε Χτεράτσι. μια αισιοδοξία από έτσι. αυτά που λέτε, έτσι. Όχι, είμαι πολύ αισιοδοξή εγώ. Πάντα είσαστε αισιοδοξή. Είμαι πάντα αισιοδοξή, κύριε και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Γιατί οτιδήποτε σου συμβαίνει, εάν συγκυριεύσει από αισιοδοξία, το χασε το παιχνίδι, τελείωσε. Άρα λοιπόν οτιδήποτε ξεκινάς πρέπει να το ξεκινάς με αισιοδοξία με αγωνιστικότητα, με όραμα ε, και όπως σας είπα πιστεύοντας πάντα ότι θα τα καταφέρεις ο Καζαντζάκης τι έλεγε ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και νομίζω ότι αν όλοι λειτουργήσουμε σε αυτή την, ε, με αυτή τη λογική ε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα κύριε Χιντεράκη το πιστεύω απόλυτα, είμαι βαθιά πεπισμένη ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα ο άνθρωπος είναι το μεγάλο θήριο της φύσης ε, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το έχω δει στην πορεία μου, με πάρα πολλές δυσκολίες. Να σας πω όμως και κάτι. Ε, πάτε να μπείτε στη Βουλή σε μια περίοδο που η πολιτική έχει σχεδόν απαξιωθεί. Και αυτά που λέτε, όλα αυτά, ίσως είναι η αιτία που πρέπει να αλλάξει ο κόσμος το μάτι που βλέπει την πολιτική ή τους πολιτικούς. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι, μου φαίνεται, στο χειρότερο επίπεδο έχει κατέβει η πολιτική και αυτά είναι οι καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Άρα έχετε και ένα άλλο ρόλο. Ακριβώς. Να ανεβάσετε το επίπεδο της πολιτικής στα μάτια του κόσμου. Ε, Λέγοντα αλήθειε. Μόνο αλήθειε. Είναι έτσι ακριβώ όπω το λέτε. Έχει η, η, η πολιτική με γιώτα και η πολιτική με όμικρον η πολιτική με Ι και η πολιτική με όμικρον έχει απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια εντελώ. Και έχει απαξιωθεί γιατί ο κόσμο απογοητεύτηκε. Mm. Ακριβώς Ακριβώ γι' αυτό. Έπρεπε η Ελλάδα ποτέ να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε. Έπρεπε η Ελλάδα, κύριε Χεντεράκη, να περάσει κρίση η Ελλάδα, ένα τόπο που δεν του λείπει τίποτα. Η Ελλάδα που είναι ο παράδεισο του κόσμου, γιατί χωρί να περιευτολογούμε, αυτό είναι. Τι μα λείπει, Ο ήλιο, η θάλασσα, το περιβάλλον, τα προϊόντα, οι άνθρωποι, ο πολιτισμό, τι μα λείπει. Δεν μα λείπει τίποτα. Ένα τέτοιο τόπο λοιπόν έπρεπε να φτάσει εδώ. Εγώ έχω θυμό γι' αυτό. Θυμώνω. Θυμώνω πολύ. Και γι' αυτό στην περιφέρεια είπα ότι όταν ανέλαβα, με πάρα πολλές δυσκολίε. Και πολλού απέναντι. Όχι από κακία, όχι από κάποιον άλλο, αλλά ενδεχομένω γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν έχουμε όλη την ίδια αντίληψη. Δεν έχουμε περάσει όλοι, αν θέλετε, την ίδια διαδρομή και τι ίδιε δυσκολίε και δεν έχουμε τι ίδιε γνώσει για να μπορούμε να πούμε, Όχι, ξεκινούμε έναν αγώνα και θα τα καταφέρουμε. Ε, άρα λοιπόν, ε, εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειάζεται αγώνας ότι είναι εύκολο να τα καταφέρουμε, ε, ακριβώς επειδή έχουμε έδαφος πρόσφορο. Δεν πάμε ναι. να ναι. καλλιεργήσουμε στην πέτρα, Σωστά. αλλά πάμε να καλλιεργήσουμε σε ένα έδαφος που είναι εντελώς έφορο. Ναι. Τον πολιτισμό μας. Έχουμε κάνει τίποτα ποτέ οι Έλληνες, και να μιλήσω για την Κρήτη. Τόσα μνημεία που έχουμε δεν θα έπρεπε να είναι όλα ενταγμένα, αν όχι όλα τα περισσότερα, στην UNESCO. Και πάμε στην Ευρώπη, κύριε Χιντεράκη, και βλέπουμε... Όχι μνημεία, όχι μνημεία της εμβέλειας της Κνωσού, όχι μνημεία της εμβέλειας της Φεστού, της Γόρτινας, αλλά μνημεία πολύ μικρότερη, αν θέλετε αξίας, ιστορικής αξίας και, ιστορικής αξίας και λοιπά. Και να έχουν και... ενταχθεί σε παγκόσμιους οργανισμούς. Ε, αυτά είναι λάθη. Είπατε πριν από λίγο ότι σας στεναχωρεί εκεί που φτάσαμε, αφού η Ελλάδα είναι ουσιαστικά ένας παράδεισος, όχι σε εισαγωγικά. Ναι, αυτά έγιναν από λάθη πολιτικών. Είναι διαδοχικά λάθη πολλών ετών, πολλών ετών που φτάσαμε στο σημείο αυτό. Άρα, ο κόσμος φταίει σε αυτό. Συμφωνώ πολύ σε αυτό που είπατε, ναι. ότι ε, σαφώς φταίνε οι πολιτικοί, αλλά οι πολιτικοί από ποιους επιλέγονται, κύριε Χιντυράκη. Άρα, λοιπόν, δεν <συμφ> είναι ο κόσμος που θα πρέπει να βάλει κριτήρια, να έχει κριτήρια αξιολόγησης. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα. Να αλλάξουμε κουλτούρα. Χρειάζεται, θα σας πω, ε, νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε βασικά νοοτροπία. Να σταματήσουμε, και εγώ καλώ τον κόσμο, και εδώ που μου δίνετε την ευκαιρία, σα ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Όχι, δεν θα ψηφίσουμε τη Θεανό γιατί είναι οι ξαδέρφοι μα, η φίλη μα, η συντέκνησά μα κλπ. Αν θα πρέπει να ψηφίσουμε τη Θεανό, θα αξιολογήσουμε το έργο τη. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται με τα κοινά, την πορεία τη. Άρα, κριτήρια αξιολόγηση ο κάθε ε, πολίτη τον οποίο εμείς καλούμε να μας ψηφίσει αύριο μεθαύριο. Για οποιονδήποτε, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι... Έτσι θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε. Και βεβαίως, ξαναλέω, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ναι, στη ζωή τους και στην πορεία τους, από όποιο μετερίες βρίσκονται, αγωνίζονται για το κοινό καλό, για να είμαστε όλοι καλά. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καμιά προηγούμενη ή παρούσα κατάσταση πολιτική, ο πνιγμένος λένε ότι πιάνεται από τα μαλλιά. Έτσι. Όταν λοιπόν ένα πολιτικό σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία αρχίσει να υπόσχεται, λογικό είναι και κάποιοι να πάνε να τον ψηφίσουν. Εγώ έχω ακούσει πολλού ανθρώπου και λένε και τώρα ακόμα, ναι, Είμαι σε, σε πολύ δύσκολη κατάσταση και περιμένω από κάποιον να μου δώσει να πιαστώ από κάτω. Όταν απογοητεύεται όμω μια φορά, απογοητεύεται δεύτερη, απογοητεύεται τρίτη, τότε τώρα καλείστε εσεί που κατεβαίνετε για πρώτη φορά στην πολιτική όλα τα αυτά τα. Τα λάθη ή τα, τα σφάλματα που έγιναν να τα διορθώσετε. Πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη για να το κάνετε. Προσωπικά την έχω την ψυχική δύναμη, κύριε Χιντζηράκη. Και ξαναλέω ότι ε, και επιμονή έχω. Ε, εκτιμώ ότι έχω και γνώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αποκομίσει αρκετέ γνώσει και αυτό έχει αποδειχθεί γιατί υπάρχουν αρκετά παραδοταία. Και νομίζω ο καθένα πρέπει να μιλάει με τα παραδοταία του. Έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή <coughs> ε, αποτελούν αναπτυξιακά εργαλεία για την Κρήτη, όχι μόνο για τον νομό αλλά γενικότερα για την Κρήτη. Και θα σας πω το εξής. Ε, μέσα από την, ε, τα τελευταία δύο χρόνια είμαι πρόεδρος σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο το ΑΡΕΠΟ, στο οποίο συμμετέχουν 34 περιφέρειες και το οποίο εξειδικεύεται στη στήριξη, την προώθηση την προβολή και την προστασία των προϊόντων, των ποιοτικών προϊόντων των προϊόντων των γεωγραφικών ενδείξεων και όχι μόνο. Οι γνώσει που, αποκ... που μπορεί κανεί να αποκτήσει διαχειριζόμενο σε oh. πανευρωπαϊκό επίπεδο θέματα, κύριε Χιντεράκη, είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Mm. Είναι, είναι πολύ ουσιαστικέ. Άρα σου δίνουν δύναμη, mm. ε, γιατί συμμετέχουμε, συμμετέχουμε, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθεία και εγώ, σαν πρόεδρο, δηλαδή συνομιλούμε γενικότερα σαν διοίκηση του ΑΡΕΠΟ, με τον, με τον, Επίτροπο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Έχουμε κάνει αρκετέ συναντήσει. Έχουμε καταθέσει γενικότερα. Ε? Τεράστιε εμπειρίε. Έχουμε καταθέσει τι προτάσει μα γενικότερα πάνω στα θέματα ποιότητα και στα προϊόντα τα οποία ε, υποστηρίζονται από αυτά τα, από αυτά τα, σήματα από αυτή, ναι. ε, που έχουν κάτω από αυτή την ομπρέλα. Τις πολιτικές, προτείνουμε τις πολιτικές οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υποστηριχθούν τα προϊόντα ποιότητα γενικότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μα και ο παραγωγό να πάρει την προστιθέμενη αξία, άρα να έχει ένα καλύτερο εισόδημα, π.χ. λάδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτά όμω τα θέματα θα τα ζητήσουμε σε μια, σε μια πολιτική καθαρά εκπομπή. Γιατί απόψε ο βασικό σκοπό ήταν να γνωρίσουμε. Την Θεανό Βρέντζου Σκορδαλάκη, να την γνωρίσει ο κόσμο, όποιο δεν την γνωρίζει από κοντά, γιατί βλέπει ένα πρόσωπο, ένα επιτυχημένο άνθρωπο που δούλεψε στη ζωή του πάρα πολύ για να, να φτάσει εκεί, να δούμε και ποιο είναι. Να κατα... Γι' αυτό πήγαμε τη συζήτηση σε, σε διαφορετικά θέματα και γι' αυτό είπαμε μην κρατάμε χαρτιά απόψε, και θα μιλήσουμε για το πρόσωπο, για την προσωπικότητα. Όσοι λοιπόν απόψε του άρεσε αυτό που είδανε, στι 26... Όχι, 26 δεν είναι, δεν είναι δημοτικέ εκλογέ. Να τον <laughs> πρώτα. Μπορεί, Μπορεί. Μπορεί να είναι και στι 26, ξέρουμε, δεν το γνωρίζω ακόμα. ακόμα. Εμεί θα σα ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία και θα ξανάρθετε πάλι να τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με τιμάει όλα τα χρόνια. Ε, πιστεύω ότι αν μου δοθεί η ευκαιρία πάλι θα μπορέσω να, να συμβάλλω κι δηλαδή. εγώ στο να γίνουν πράγματα ουσιαστικά πραγματικά για την ανάπτυξη, για την επανεκκίνηση της οικονομίας, για το καλύτερο του τόπου, για, για, για το καλύτερο των ανθρώπων και των νέων και όλων. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, εδώ τέλειωσε η επικοινωνία. Σας αποχαιρετούμε. Καλό σας βράδυ.